λοιπόν, και εγώ είμαι πολύ συγκινημένος. Είμαστε στο χωριό που γεννηθήκαμε. Μπορώ να πω ότι ήταν συμπατική ενέργεια, συγκυρία που καταβαίνει ο υποψήφιος δήμαρχος. Άλλοι τα ανακατεβούνε, δεν θέλανε. Γι' αυτό αργήσαμε, καθυστερήσαμε. Στα περισσότερα με έχει καλύψει ο Αντώνης. Μίλησε για την υγεία. Μίλησε ότι μοιράζουν το καπάκι στα δύο. Εγώ θα πω ότι στο ελληνικό λεξικό υπάρχει μια λέξη που την είχαμε ξεχάσει από τη δεκαετία του 40 και αυτή η λέξη είναι αλληλεγγύη. Σε κάποιους δήμους υπάρχουν ήδη κοινωνικά ιατρία. Ένα κοινωνικό ιατρείο έπρεπε να έχει και ο δικό μας δήμος, διότι υπάρχουν άνεργοι, υπάρχουν ανασφάλιστοι που δεν μπορούν να πάνε σε γιατρό να γράψουν φάρμακα. Οπότε ένα κοινωνικό ιατρείο θα εξυπηρετούσε όλο αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς για τον τόπο γενικά υπάρχει αυτή η ανεργία που είναι σε μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν οι μειώσεις μισθών, συντάξεων, από πάνω τα χαράτσια που πρέπει να πληρώνουμε για τα ίδια τα σπίτια. Δηλαδή πληρώνουμε νίκη στο σπίτι που μένουμε, τα πληρώνουμε σε λίγο και στο χωράφι που έχουμε. Δεν έχουν έρθει ακόμα αυτά. Θα έρθουν σε λίγο. Να είναι κοινωνίες απομονωμένες και όλο αυτό με τη μείωση των πόρων, με τη μείωση των πόρων των Δήμων και να μην έχουν οι Δήμοι πόρους, κάνουν τις τοπικές κοινωνίες, τις κοινότητες δηλαδή, τις παλιές κοινότητες που είναι και σημερινές κοινότητες, ζητιάνους των Δήμων. Δηλαδή να πηγαίνει ο τοπικός πρόεδρος να ζητιανεύει για νερό, για 100 μέτρα άσφαλτο και να μην υπάρχουν κονδύλια για να δώσουν στο κάθε χωριό. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Το μόνο που έμεινε είναι ευρωπαϊκά προγράμματα και είναι όπως είναι το ΕΣΠΑ. Τα λεφτά όμως που παρθήκανε από το ΕΣΠΑ, δυστυχώς πήγαν στο Δήμο Κουλούκονα. Δημοπρατήσανε 1.000.000 αναπλάσεις στα λιβάδια, γιατί είμαστε και εργολάβοι, πρέπει να τη δημοπρατήσουμε εκεί πέρα, να μην πηγαίνει κι άλλος εργολάβος. Δημοπρατούνε 11.000.000 πολλά λεφτά το βιολογικό του Κουλούκονα, που είναι μια τετραετία δήμαρχος Μυλοποτάμου, τρεις τετραετίες δήμαρχος Κουλούκονα και δεν κάθεται ως τετραετίες πρόεδρος κοινότητας Λιβαδίου. Τώρα το δημοπρατούν και αυτό, στην κρίση μέσα, για να μην περισσεύουν λεφτά για τα υπόλοιπα διαμερίσματα. Με το να μην υπάρχουν πόροι για τους Δήμους, αναγκάζονται οι Δήμοι να ιδιωτικοποιήσουν βασικές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες. Εμάς θα μας βρουν αντίθετους. Αν και πρέπει να υπάρξει μια ορθολογική αναδιοργάνωση σε αυτό το σύστημα των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του Δήμου. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να αυτή μια εταιρεία να πάρει τη ΔΕΙΑ, που είναι η ίδρυση αποχέτευση του Δήμου Μυλοποτάμου. Το πιο βασικό κοινωνικό αγαθό είναι το νερό, το ρεύμα, η θέρμανση, η υγεία, η παιδεία και ένα-ένα να τα παίρνουν οι ιδιωτικές εταιρείες και να κάνουν κουμάντο αυτές στις δικές μας περιουσίες. Γιατί η περιουσία δικιά μας είναι και το νερό και το ρεύμα και όλα. Γιατί ΔΕΗ σημαίνει δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δεν ξέρω αν έχει πολιτική ακόμα ή αν θα την πολιτική, αλλά δεν ξέρει περισσότερα που είναι στην περιφέρεια.
Μέχρι τέλος Ιουνίου. Εμείς ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε σαν αντιπολίτευση, γιατί αποκλείεται να βγουν. Αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια φωνή και ένα ποσοστό ικανοποιητικό. Θα σε διακόψω εδώ, δεν το ξανακούσω αυτό που λες, διότι οι εκλογές είναι βουβές αυτές οι εκλογές. Πάρα πολύ. Και ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και θα εκφραστεί με τον κατάλληλο τρόπο την κατάλληλη στιγμή. Μπράβο, κύριε Μεγάλη. Πού θα πάει άλλο. Θα ρίγα να πήγε πει η Κάλπη είναι γκαστρομέλη. Τώρα να δεις τι λέει. Περνάγαμε από τα Μπουρτζανά, να πούμε και το ανέκδοτο. Περνάγαμε από τα Μπουρτζανά, είναι στο καφενείο μια γριά. Λέει, αργήσατε παιδί μου. Λέμε, δεν πειράζει η αιτία. Να βγάλω μερικούς συμβούλους και εμείς, να είναι μια δεύτερη φωνή στο Δήμο. Λέει, παιδί μου, είσαι κουταλάς. Υπάρχουν και εκπλήξεις. Αυτό είναι το κομμένο. Άμα ήταν ενωμένα τα χωριά, τα κάτω χωριά, να παίρνει όλο το Δήμο. Τα κάτω χωριά. Αλλά λοιπόν, ότι όπως το λέει. Δουλάκια σε άλλους. Όπως το λέει ο Κυρκώστας. Να είναι δούλια αυτή σε εμάς. Ο Δήμος Γεροποτάμου από φέτος βγάζει 16 δημοτικούς συμβούλους. Από 14. Πήρε 2 του Κουλούκονα. Κουλούκονα, Ζωνιανά μαζί βγάζουν 11. Δηλαδή το Δήμο, αν θέλαμε, εμείς το κρατάγαμε. Το Δήμο το κρατάγαμε. Άμα είχαμε μυαλό, όχι ακριβώς πολύ, όπως... όχι πολύ μυαλό, λίγο μυαλό, τα κάτω χωριά. Ναι, το περιβάλλον, θα μιλήσω το περιβάλλον. Το περιβάλλον το οποίο καθημερινώς καταστρέφεται ή μένει απροστάτευτο. Ο Δήμος μας είναι μυλοπόταμος. Έχει πάρει το όνομα του ποταμού, Αντώνη. Τι σημαίνει η μυλοπόταμος? Ήτανε κάποιοι μύλοι στον ποταμό. Ήτανε. Κανείς δεν σκέφτηκε να αξιοποιήσει αυτούς τους μύλους, παρόλο που εγώ το 2002, σαν ιδρυτικό μέλος και σύμβουλος της ΔΕΙΑΚ τότε, του Δήμου Αποχέτευσης Ίδρυψης Γεροποτάμου, το είχα αναφέρει, το είχα βάλει ζήτημα. Αυτόν τον ποταμό, λέω, που είναι τώρα μια χαβούζα που του ρίχνουμε ό,τι βρούμε μέσα, είτε τα λίμματα ψηφιολογικούς, πρέπει κάπου να αξιοποιηθεί ο ποταμός. Να έχουμε μονοπάτια, να κάνουμε μονοπάτια, να αξιοποιήσουμε τους μήλους. Είναι και θέμα τουριστικό. Είτε οι ντόπιοι από όλη την Ελλάδα που έρχονται εδώ σαν τουρίστες, είτε και οι τουρίστες που έρχονται από όλο το μέρος του κόσμου αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε από παντού τουρίστες, να μπορούν να περπατήσουν αυτό το ποταμό και όχι να τον έχουν σκουπίδια. Βέβαια, ευτυχώς το είπα και στο ράδιο εκείνο το κορονάκι και πήγανε και με ένα φορτωτή και τα παζώσαν τα σκουπίδια στα μεζάρια. Δεν το λέγαμε και αυτό με το... στο 980 με το κορονάκι, τα σκουπίδια θα λέγανε ακόμα εκεί πέρα και θα φαίνονται. Μεγάλο κατόρθωμα κάναμε. Αλλού φαίνονται τώρα. Τα χάψαμε. Μια πάντα ξεχάψαμε το παιδί. Αλλού φαίνονται τώρα. Τέλος πάντων, για να μην σας κουράζω πολύ, ανάπλαση πρέπει να γίνει παντού. Σε ελεύθερους χώρους να γίνει δεντροφυτεύσεις για το περιβάλλον, παντού σε όλα τα διαμερίσματα. Πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική οικονομία. Δηλαδή, εμείς κάνουμε προτάσεις για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, ομάδες, πιο πολύ και από γυναίκες, μπορούν να κάνουν μια κοινωνική επιχείρηση βάσει και παραγωγές που έχουμε, να κάνουν γλυκά, παραδοσιακά γλυκά, αλλά μπορούν να κάνουν και υφαντά παραδοσιακά. Που έτσι κρατάμε και το παραδοσιακό μέρος του τόπου μας. Οπότε, εκεί κάπως λιγοστεύει η ανεργία και έχουμε και μια οικονομική αποκομιδή σε αυτό το θέμα. Ο πολιτισμός, παιδιά, είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Ο αθλητισμός το ίδιο.
Πρέπει να υπάρχουν χώροι ελεύθεροι, να πηγαίνει ο καθένας που θέλει να αθλείται, ειδικά τα παιδιά γιατί μην γεράσανε, αλλά και εμείς άμα θέλουμε μπορούμε να πηγαίνουμε. Θα μιλήσω τώρα, τάξα τελευταίο, για τη δημοκρατία. Δημοκρατία... Μεγάλο κεφάλαιο Αγίου. Ναι, δημοκρατία σημαίνει διαφάνεια στη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του Δήμου. Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Μεγάλο κεφάλαιο. Διαφάνεια μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Πού πάνε τα κονδύλια, τι γίνονται. Πάει ένας πρόεδρος από ένα χωριό να ζητήσει ένα φορτωτή, δεν λέω ονόματα, κοιτάζει το βιβλίο έργου του μηχανήματος και βλέπει ότι ο φορτωτής είναι στο χωριό του και ο φορτωτής δουλεύει στις ίσες. Ή δεν ξέρω πού αλλού. Όπου δεν πάνε, όπου δεν τα πάνε, ό,τι δεν κάνουν, όπως δεν το κάνουν. Η οικονομική διαφάνεια είναι θέμα δημοκρατίας, να ξέρει ο κάθε συνδημότη μας πού θα πηγαίνουν τα λεφτά από τους πόρους και από τα έργα, ας πούμε, τα συγχρηματοδοτούμενα με ΕΣΠΑ και δεν ξέρω πώς αλλιώς. Υπάρχουν πολλά προγράμματα βέβαια, δεν είναι πολλή δουλειά αυτά τα προγράμματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να γίνονται συνελεύσεις γειτονιάς, όπως είναι η απόψινή συνέλευση. Τι είναι μια συνέλευση γειτονιάς? Να παίρνουν τα αποφάσεις που εμείς θα είμαστε υποχρεωμένοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα βγούμε, να τις μεταφέρουμε στα δημοτικά συμβούλια. Να κάνουμε λαϊκά δημοψηφίσματα σε πολύ σημαντικά ζητήματα, όχι ας πούμε στο παραμικρό. Και ανάλογα τι θα αποφασίζουμε, θα μεταφέρονται και αυτά στο Δήμο. Θα υπάρξει δηλαδή μια δημοκρατική απεικόνηση πάνω στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο, πάνω στους δικούς μας Δημοτικούς Συμβούλους που θα μεταφέρονται στο Δήμο. Δεν θα αφήσουμε τον κόσμο. Έχουμε πει, τέσσερις εποχές έχει ο χρόνος, τέσσερις γενικές λαϊκές συνελεύσεις θα κάνουμε στο πέραμα στο Στέγη. Να έρχεται ο κόσμος, να έρχεται οι πρόεδροι των κοινοτήτων, να λένε τα προβλήματά τους και θα βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί κάποιοι δεν θα έχουν φωνή εκεί μέσα. Πρόεδρος που δεν έχει δημοτικό σύμβουλο στο χωριό του, φωνή δεν έχει. Φωνή δεν έχει. Λοιπόν, με τάξα τελευταίο αυτό το τη διαφάνεια και όλη αυτά τα τέτοια της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε πάει πέρα όλους. Μπορούμε να κάνουμε συζήτηση που λέει ο Αντώνης. Βέβαια, κάποιες ότι ερωτήσεις. Μπορεί να κάνει και λάθος, αν έκανα λάθος το πείτε. Εγώ... Δεν κάνει λάθος αυτός που δεν τολμά. Αυτό ριζοσπαστική δημοτική κίνηση. Μιλοποτάμου, να φαίνεται άπειρη, αλλά έχει τουλάχιστον ψυχή και καθαρά χέρια. Και με αυτή την έννοια θα ξεμπερδέψουμε τις δυσκολίες. Να φανταστείτε ότι τώρα τελειώνει το ΕΣΠΑ. Το 2013 τέλειωσε το ΕΣΠΑ και είναι σε παράταση. Και μπαίνουμε σε ένα πέμπτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το οποίο δεν έχει ακόμα όνομα, νέο ΕΣΠΑ, το οποίο ξεκινάει από το 14 μέχρι το 20. Αυτός είναι ο ορίζοντας. Μέχρι το 20 σχεδιάζονται τα έργα που θα γίνουν στην Κρήτη. Και η προηγούμενη περιφέρεια, η νυν περιφέρεια, ήθελε να γίνει διαβούλευση μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, σε 5 μέρες να σχεδιαστούν τα έργα. Για να μην πάρει κανεί είδηση, και να περάσουν έτσι. Ευτυχώς τώρα έχει μία παράταση όλη αυτό.
όλο αυτό το νέο πρόγραμμα, ας το πούμε ΕΣΠΑ, ώστε να καταφέρουμε να βάλουμε τα έργα τα σωστά. Έχουμε ένα βόρειο οδικό άξονα σχεδιασμένο εδώ και 30 χρόνια και παραπάνω, 40. 62. 50 χρόνια πάνω σχεδιασμένο. Πότε λειτουργήσε? Λειτουργήσε τη δεκαετία του 70. 68 λειτουργήσε, πότε σχεδιάστηκε. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος είναι η Καρμανιόλα της Κρήτης. Το 70 λειτουργούσε. Δεν υπάρχει, ειδικά στο κομμάτι του Ρεθύμνου, δεν υπάρχει τίποτα που να προσφέρει ασφάλεια στους οδηγούς. Δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμός. Δεν υπάρχει, δεν έχει προωθηθεί, ενώ έχουν πάρει τα λεφτά, αυτά βέβαια είναι παλιές αμαρτίες, το κτηματολόγιο. Δηλαδή πολλά βασικά θέματα δεν προχώρησαν και δεν προχώρησαν μέχρι σήμερα. Δεν είναι ότι δεν προχώρησαν πριν από 10 χρόνια. Και το